Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Ορεστιάδας και την τέλεση του πρώτου αγιασμού, ο Δήμος Ορεστιάδας μαζί με την Επιτροπή 100 χρόνων προσκαλεί όλους τους πολίτες στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν. Συγκεκριμένα το Σάββατο 12 Αυγούστου στις 7 η ώρα το απόγευμα, θα τελεστεί αγιασμό στην κεντρική πλατεία, προκειμένου να αποδοθεί ύψιστη τιμή στου ιδρυτέ τη Νέα Ορεσιάδα, εγκαινιάζοντα τη νέα εκατοσταετία για την πόλη. Μετά από 100 χρόνια πορεία αυτή τη πόλη, ήρθε η στιγμή να την εορτάσουμε στην επίσημη μέρα που έγινε και ο αγιασμό τη Νέα Πόλη και κατά κάποιο τρόπο, α επιτραπεί η έκφραση, τα εγκαίνια τη δημιουργία τη Νέα Πόλη. Ε, κλείνουμε τα 100 χρόνια αλλά κοιτάμε και μπροστά και το μπροστά είναι τα επόμενα 100 χρόνια θα δώσουμε το μήνυμα το πως σκεφτόμαστε αυτόν τον τόπο, ποιες δυνατότητες και προοπτικές έχει και να μπορέσουμε να καλέσουμε όλους τους συνδημότες μας έτσι ώστε να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια για περαιτέρω πρόοδο της πόλης καλές οι τιμητικές εκδηλώσεις για τα προηγούμενα χρόνια αλλά πάντα πρέπει να κοιτάμε στο μέλλον θα κάνουμε με σεμνότητα αυτήν την εορταστική εκδήλωση. Θα τιμήσουμε στα πρόσωπα κάποιων ανθρώπων αυτούς που βοήθησαν στο χτίσιμο της πόλης όσον αφορά σε δωμές του κράτους. Ήταν, ξέρετε, από τους προτεργάτες ο τότε Μητροπολίτης, ήταν ο στρατός και ήταν και το ίδιο το κράτος με τον Σπύρο το Δάσιο και με την τότε διοίκηση της Θράκης. Επομένως, έχουμε καλέσει και με μεγάλη έτσι, αγάπη θα τιμήσουμε τόσο το σεβασμό του Μητροπολίτη μας, το στρατηγό της ημεραρχίας μας, αλλά και αυτούς που υπηρετούν στη θέση τόσο του Περιφερειάρχη, όσο και του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δίκης, που είναι μια μορφή κρατική. Να σημειωθεί πως ο πρώτος αγιασμός στη Νέα Πόλη τελέστηκε στις 12 Αυγούστου του 1923, ακριβώς 100 χρόνια πριν. Όπω τονίζει ο Δήμαρχο τη Ορεσιάδα Βασίλη Μαυρίδη, όλοι έχουν βάλει το λιθαράκι του για να γίνει η Ορεστιάδα η πόλη που είναι σήμερα. Εγώ έτυχε να είμαι περίπου στο 1 δέκατο αυτή τη εκατόχρονη πορεία. Έχουν προηγηθεί πάρα πολλά, με πολλέ δυσκολίε, ιδίω στα πρώτα χρόνια. Όλοι έχουν βάλει το λιθαράκι του, άλλο μικρότερο, άλλο περισσότερο. Όλοι είχαν καλή πρόθεση να πάνε την πόλη μπροστά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμεί και θεωρώ ότι έχουν οριμάσει πλέον οι συνθήκε ακόμα πιο ενωμένοι να πάμε ακόμα πιο ψηλά την όμορφη οριστιάδα μα. Και αυτό θα το πετύχουμε τα επόμενα χρόνια.